Το όνομά σας. Δασκαλάκης Γιώργος. Είστε ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε την αστυνομία εδώ στο Μενίδη για το πτώμα που βρέθηκε. Ναι. Πότε καλέσατε την αστυνομία? Σήμερα το μεσημέρι που βρήκαμε τον νεκρό. Mm-hmm. Σε τι κατάσταση ήταν? Σε τι κατάσταση ήταν? Ήταν πεσμένος μπρούμιντα. Φαινόταν ότι είχε συρθεί σε εκείνο το σημείο. Σας πω, αίματα. Ακούσατε κάτι την προηγούμενη νύχτα? Ναι, όχι την προηγούμενη, την Κυριακή έγινε αυτό. Την Κυριακή, ναι, τι ακούσατε? Ακούσαμε πυροβολισμούς 6-7. Μαζί με τη σύζυγό σας? Ναι. Καλέσατε εκείνο το βράδυ την αστυνομία? Καλέσαμε. Ήρθε η αστυνομία? Αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί τους καλέσαμε, εμείς δεν βγήκαμε έξω προφανώς, διότι ήταν βράδυ, είχε και πάρα πολύ ομίχλη εδώ. Και κάπου κι εμείς φοβηθήκαμε. Και ούτε μάθετε ποτέ τι ήταν αυτοί οι πυροβολισμοί που ακούσατε δύο μέρες πριν? Θεωρήσαμε ότι είπατε κυνηγοί, λαθροθύρες και τα λοιπά. Παρατηρήσατε το πτώμα, έφερε σημάδια προσπέρυσι από κάτι? Ναι, στην πίσω μεριά, στη μέση, στο ύψος μέση είχε μια βολίδα. Και μας είπατε ότι από το σημείο που βρέθηκαν τα αίματα, το πτώμα βρέθηκε πολύ πιο κάτω. Γύρω στα 10 μέτρα. Σε κάποια περιοχή όπου δεν μπορούσε να το δει. Ναι, λίγο πιο, πώς να το πούμε, σε ένα σημείο που δεν φαινόταν τόσο καλά. Τα αίματα ήταν σε πιο έμφανες. Εικάζεται ότι μπορεί να σύρθηκε. Ναι, ή να... είναι σίγουρο, είναι σίγουρο. Mm-hmm. Φαίνεται, έχει σημάδια. Άρα έχετε συστήσει του για κάποια ώρα. Ή τον σκοτώσαν σε εκείνο το σημείο, τον τραβήξαν τον πανεπιωκή για να μην είναι. Εσείς πώς τον βρήκατε? Είχατε πάει μια πολύ τυχαία και τον βρήκατε? Ναι, τυχαία, βγάζουμε τα σκυλάκια μας εμείς εδώ πέρα. Και τον είδαμε.